Ναι. Πάντως, ξέρεις αυτή που είδαμε. Ήταν πολύ συγκινητική. Θα σου πω ένα αστείο. Ναι. Με πήρε ο παππούς μου. Κάπου ήμουν, κάτι έκανα, δεν έβλεπα. Ναι, τα ποδόσφαιρα. Και μου λέει, ναι. Να σου πω, ναι, πέ του εφραίνω να μην τα κρεμάσει, άμα στα διά. Παιδιά, το κορυφαίο, πέρα από όλα αυτά τα πολύ συγκινητικά που ζήσαμε έτσι με την απόφαση του Γιώργου, τέλος πάντων, ότι ολοκληρώνει την καριέρα του και ούτω καθεξής, γέλασε πάρα πολύ με το γιο μας, ο οποίος νόμιζε ότι όλο αυτό έγινε για εκείνον. Βλέποντας από το γιο, έτσι το κατάλαβα. Εφραίμ και αυτό. Έφευγε και έκανε κόλατο με όλους, μέχρι το πάρκινγκ, μέχρι έξω αυτά ήτανε, το ένιωσε, το έζησε. Την ώρα δε που ήταν εκεί, που έβαλαν το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, και βλέπω τον Γιώργο που πλησιάζει με τον Ανδρέα, γυρίζω στον αδερφό μου και το λέω, θα το ρίξει κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, λέω, Ανδρέας, θα το ρίξει κάτω. Τελικά, εντάξει, μια χαρά. Αλλά έκανε κόλατο με όλο τον κόσμο. Εκεί το έζησε το μωρό. Το επιθέτον του έβλεπε, σου λέει. Για μένα ευχαριστώ πολύ. Φώναζε και τη φανελίτσα του Εφραίμ. Ήταν και τα γενέθλια του προχθές. Ξύπνησε το πρωί και μου λέει. Πού είναι η θαυμαστέ μου. Μου έκανε έτσι. Του λέω ότι... Δεν του κρεμάς κάτι. Κάτι φορούσα, μου λέει, χθες το λαιμό μου. Πού είναι? Λέω, αγαπητέ μου, θα σε αφήνω να κοιμηθείς με το... Με το κυπελό. Με το μετάλλιο. Με το μετάλλιο. Το φορούσα 2 μέρες. Λοιπόν...